κύριο Αθανάσιο Βρούγο, το διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, για να δούμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση πόσο εύθραυστη τελικά είναι αυτή η νηνεμία, την οποία απολαμβάνουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο καιρό. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλησπέρα στη Λευθεία. Λοιπόν, έχει ημερομηνία λήξης 14 Μαΐου με κάποιους να μην μπορούν να κρατηθούν από τώρα, ή είναι κάτι ευρύτερο αυτό που ζούμε, αυτά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο? Κοίταξε να δεις, να δούμε πού λέχτηκαν αυτά τα οποία ανέφερε το ρεπορτάζ. Πρώτον, ο Ερντογάν στην παρουσίαση ουσιαστικοποίησε, αλλά κανείς, του ειδικού πλοίου αμφιβίου επιχειρήσεων Ανατολού χθες, τόνισε διάφορα πράγματα στην ομιλία του, είτε για τη γαλάζια πατρίδα, είπε αυτή τη στιγμή για το ρόλο της Τουρκίας στον 21ο αιώνα και πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Είχαμε τον Γκάλιν, ο οποίος είπε στην εφημερίδα Ανατολή κάποια ζητήματα σαν και αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου, δηλαδή βάζοντας πάλι τα γνωστά, είτε από 6-12 μίλια, από ένα αέριο χώρο, από FIR Αθηνών κτλ. Είχαμε και τον Ακάρο, ο οποίος είναι σε πιο συνενετικό κλίμα. Προφανώς, επειδή θα πω, Γιώργο, είναι ο μόνος που επηρεάζει από τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά αν υπάρχει κάποιος θύλακας μέσα στην τουρκική κυβέρνηση υπέρ του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, είναι ο ΑΚΑΡ, ο οποίος είναι στο συνετικό κλίμα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ότι μην χαθούν οι ευκαιρίες κτλ. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η κινητικότητα είναι η καλύτερη της ακινησίας. Ναι. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να είμαστε μονίμως αρνητικοί σε όλα. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν τι είδους κυβερνήσεις θα έχουμε μετά την 14η Μαΐου στην Τουρκία και τι είδους κυβερνήσεις θα έχουμε εδώ μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Άρα για μένα μην είμαστε βιαστικοί. Προφανώς αυτή τη στιγμή κάποιες δηλώσεις θα προβλημάτισαν περί απροσδιόρισης των νησιών, περί ορισμένων αδιευκρίνησης των καταστάσεων. Αλλά επειδή διατηρώ μια αισιοδοξία ότι δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί, γιατί και σήμερα μιλούσα με την Κύπρο κάτω και βγαίναν Γιώργο διάφοροι και μου λένε είναι απαράδεκτο. Λέω, ο Χριστοδουλίδης είναι προδότης. Με αυτόν τον ψηφίσαμε πριν από ένα-ενάμιση μήνα, να πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχω τέτοια πράγματα. Ε, καλά, μειωμένη... φυσικά, δηλαδή, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι, γιατί και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο διαφόρων στρατιωτικών, είναι από στρατεία, αναλυτών και άλλων. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, δεν ταιριάζει το χαρακτήρα μου να λέω ονόματα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες να δούμε. Θα μπορούσε η απάντηση στο γιατί υπάρχει φοβικό σύνδρομο, κύριε Δρούγο, να είναι γιατί δεν έχουμε σε όλα δίκιο? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση ότι αν προχωρήσουμε σε συζητήσεις, αμέσως στρατιωτικά ή διπλωματικά θα υποστούμε επανολεθρία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τα πράγματα. Ξέρω, εγώ βλέπω, θα το είδες, Γιώργο, γιατί εδώ βέβαια και τα εκλογικά ζητήματα τα μείζουν, αλλά θα το είδες με το θέμα του IMO και με την ελληνική συμμετοχή το 2025-2026 στα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτή τη στιγμή, και τι έγινε, λέει, αν πάμε στα Ηνωμένα Έθνη. Μα η χώρα μας είναι υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα μας δεν είναι καμιά ξεκάρφωτη, ούτε παρεμβαίνει και επεμβαίνει εδώ και εκεί. Κατόπιν τούτου, εγώ θεωρώ και το 2009, το λέω ευθέως, δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση Καραμαλή με την Μπακογιάννη, υπουργό εξωτερικών, την παρουσία μας τότε στα Ηνωμένα Έθνη. Και τώρα σημαίνει ευκαιρία σε δύο χρόνια να το εκμεταλλευτούμε. Πώς δεν είναι? Σημαντικό είναι να είμαστε εκεί. Με τον IMO, εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγει ο Τούρκος, αν θα τον υποστηρίξουμε εμείς. Είναι 40 κράτη τα οποία θα ψηφίσουν. Και πιθανόν να βγει ο Φιλανδός, ο οποίος είναι άνθρωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να καταδικάζει ο Χριστοδουλίδης κάτω ότι δεν έκανε αυτό ή δεν έκανε το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια κινητικότητα ανθρώπων η οποία και στην Ελλάδα και στην Λευκοσία που είναι έντονα φοβική. Δηλαδή, μην κάνουμε τίποτα. Άμα δεν κάνουμε τίποτα, δεν είπα να δώσουμε τίποτα. Προς Θεού. Γι' αυτό και οριοθέτησα από την αρχή της συζήτησής μας στο κανάλι σας ότι να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τι είδους κυβερνήσεις θα έχουμε αμέσως μετά τις εκλογές στην πατρίδα μας και στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα που μπορούν να συζητηθούν, να συζητηθούν. Κάποια άλλα τα οποία θα πιέσει το ΝΑΤΟ, αν εμείς βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να συζητηθούν, να μην συζητηθούν. Αλλά μην είμαστε εξ αρχής απορριπτικοί και στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Αυτό θέλω να πω. Τα κρατάω όλα αυτά, κύριε Δρούγο, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και καλή μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να είστε καλά.